Was at a dance when he caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro, and soon I knew I'd never let him go. Blame it on the bossa nova when it's magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love. Now was it the moon? No, no, the bossa nova. No, no. Αργύρι, που είμαι, Θεέ μου, στο υπερπέρα να έχω πάει. Αυτή η μυρωδιά μου είναι γνώριμη. Η γοργόνα μου. Κοιμάται η γοργόνα. Έλα, βρε, Αργύρι, μην κοιτάς με αγχώνεις. Κάτσε να σε γυρίσω προς τον τοίχο. Έτσι, μπράβο. Τώρα θυμάμαι τι έκανα χθες το βράδυ. Και θυμάμαι πολύ καλά, μάλιστα. Ξύπνα ηφαίστειο. Ξύπνα ηφαίστειο. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Κώστα. Ματίνα. Είσαι στο κρεβάτι μου. Και το τίμησα δε όντως. Δηλαδή θυμάσαι. Γιατί σε δεν θυμάσαι. Τα πάντα. Το κάθε αγγίγμά σου. Μία. Δεν είσαι δεν είναι από το πάντο. Είναι κοροϊδεύει εμένα. Θα φωνάξω τη μητέρα σου. Κρύψου, Χριστέ μου, θα σε δει το παιδί μου να κοιμάσαι στο κρεβάτι του πατέρα του. Θα διαταραχθεί η προσωπικότητά του. Λες να γίνει γκέι. Γκέι επί τον ημερό μου αποκλείεται. Τι κάναμε. Έμισε, αγάπη μου, έμισε. Δεν κάναμε τίποτα κακό. Ντρέπομαι. Τι ντρέπεσαι. Έρωτα κάναμε, δεν κάναμε πόλεμο. Και τι έρωτε. Τρίξαν οι σουμιέδες. Δεν έχει σουμιέδες στο στρώμα, είναι από κοκοφίνικα. Τα στενάξαν οι κοκοφίνικες. Ποιος το περίμενε αυτό το έρημο το δέντρο στη Λιβύη να έρθει στα Φαρακλιάνικα να γνωρίσει τον έρωτα. Αχ, απόψε δεν γνώρισε μόνο ο κοκοφίνικα τον έρωτα. Κατάλαβα κι εγώ ότι είμαι γυναίκα. Εσύ δεν είσαι γυναίκα. Δεν είσαι μια απλή γυναίκα. Είσαι μια γυναίκα. Βγες από το μπάνιο. Θα σκάσει η φούσκα μου. Τώρα, ανεβαίνω να ξυπνήσω τη μάνα σου. Γρήγορα, κρύψου την τουλάπα. Η τουλάπα μόνο μαζί σου. Έλα, πες, πάρε τα ρούχα σου και πήγαινε να τη δεις. Έλα, πρέπει. Ματίνα. Ματίνα, για ξύπνα λίγο. Φύγε. Κοιμάμαι, δεν ακούς? Ναι, ακούω. Πάω για ψώνια, θέλεις κάτι? Όχι, τίποτα δεν θέλω, φύγε. Φύγε. Έφυγε. Τι κάνουμε τώρα? Έλα εδώ. Δεύτερος γύρος. Θα την πάρω. Καλημέρα, Ροδούλα. Πώς είσαι σήμερα? Καλά? Ναι, πέρασαμε ωραία χθες. Και ήθελα να σου πω πόσο μου λείπεις. Πόσο σε θέλω. Μπα. Πόσο σε θέλω. Πόσο μου λείπεις. Πόσο σε χρειάζομαι. Έλα, Βουδουλά. Καλημέρα, Ορέστης. Ωραία είσαι σήμερα. Χθες για πρώτη φορά κατάλαβα ότι μου λείπεις. Δεν έχω έμπνευση σήμερα. Είναι πρωί. Δεν θα
θέλεις. Σε θέλω, σε θέλω. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Να το βρούμε άλλη στιγμή, Κώστα μου. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να φύγεις χωρίς να σε δει κανείς. Δεν είναι τόσο απλό. Κατεβαίνεις έξω, με φωνάζεις να κατέβω. Ναι. Σιγά, μη φωνάξω και αέρα. Μην φοβάσαι, αφού ο Γρηγόρης πήγε για ψώνια. Τα παιδιά, ο Ηλίας μου. Ο Ηλίας μου δηλαδή, η Βερενίκη, για να σε δει μπορεί να μην καταλάβει και τίποτα. Μου λες και τι θα μου δώσει η Γοργόνα μου για να φύγω ήσυχα, ήσυχα να μ' ακούσει ο Ηλίας. Με εκβιάζεις τώρα. Ό,τι θέλω κάνω στην Γοργόνα μου, ό,τι θέλω. Εδώ σου δώσαμε την καρδιά μας. Τι άλλο θέλεις να σου δώσουμε? Είναι σίγουρο αυτό? Γιατί αμφιβάλλεις? Βεβαίως, για την καρδιά σου κοιτάζε κάπου αλλού. Εντάξει, είχε ένα μικρό στραβισμό. Μην το κάνουμε θέμα. Ναι, μου λες και με αυτό το στραβισμό μας έμεινε κανένα κουσούρι ή το ξεπεράσαμε τελείως? Αχ, Κώστα μου, τώρα θα τα πούμε όλα. Όλα, όχι, τα βασικά. Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Εντάξει, δεν έμεινε κουσούρι. Η όραση της καρδιάς μου είναι αετήσια. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι, τα δικά μου τα λέμε. Τα δικά σου τα λιθορίσματα τα ξεχνάμε? Όχι, δεν τα ξεχνάμε, αλλά διαβλέπω ότι θες να με διώξεις. Ναι, ναι, θέλω. Λοιπόν, κάθισε εδώ, με κουνηθείς και μην βγάλεις κιχ. Μην είναι ήσυχη, Γοργόνα μου. Αργύρι, μην ανησυχείς. Είναι σε καλά χέρια η Ματίνα. Παίξε ήρεμο στο τάβρι σου με τον Άγιο Πέτρο στον Παράδεισο. Α, τι τραβάμε κι εμείς που αρέσουν. Α, με ξεγόφιασε. Επειδή έχω καεί από τις γυναίκες, έχω μια μικρή δυσπιστία, Βίκη. Κύριε Νίκο, είσαι στην άκρη τους φόβους, αν θες να κάνουμε σωστή δουλειά. Με εκπλήσεις. Είσαι ανδράκι. Πίσω από δύο έξυπνους άντρες κρύβεται πάντα μια εξυπνότερη γυναίκα. Ωραία. Λέγε λοιπόν, τι σκέφτηκες για τη δολιοφθορά στη γιορτή του κρασιού? Πώς θα τους ταρακουνήσουνε? Η λέξη κλειδί σε αυτό το σχέδιο συντριβής του Χίρες Κλαμπ είναι σύριγγα και δόση. Ένα λεπτό. Αυτές είναι δύο λέξεις. Τι εννοείς δηλαδή? Θα τους κάνουμε ναρκωμανία? Όχι, ρε Κυρνίκο, είπαμε, είμαστε αδίσταχτοι, αλλά όχι και έτσι. Άντρες, ηρεμήστε. Μην βιάζεστε να μιλήσετε. Δώσει από ήπιο καθαρτικό. Καθαρτικό? Κάτι σαν τα ξερά δαμάσκηνα που δεν συγκρατιέσαι με τίποτα. Πάνω κάτω θα γίνει η γιορτή του κρασιού. Θα πάρουν φωτιά τα καζανάκια. Και έτσι θα αναγκαστούν να το κλείσουν και θα βρει το σωστό δρόμο η ροδούλα μου, ε. Έτσι θα εκδικηθώ και τη Ματίνα που τρέχει να μου αρπάξει από τα χέρια το γιατρούλι μου χείρα γυναίκα, αλλά και τον αδερφό μου που τη κάνει πλάτη. Θα του σκίσω. Μην του ξεκάνουμε κιόλας. Φαρακλιά, αν δεν παθαίνουν τίποτα, είναι σκληρά καρύδια. Τώρα θα αποδειχθούν και ακράτητα καρύδια. Έλα, Κώστα, το πεδίο είναι ελεύθερο. Θα μου υποσχεθείς κάτι? Ό,τι θες, λάβα μου. Δεν θέλω να πεις τίποτα και σε κανένα για μας. Όχι ακόμα, εντάξει? Ό,τι πεις. Έλα, πάμε, πάμε. Τελευταίο φίλο. Το βράδυ με την ηρεμία μας, έλα. Θα περάσει από την κάβα. Θα δούμε, θα δούμε. Πώς θα αντέξω μέχρι τότε? Αχ, αυτά μου λες και με τρελαίνει. Σε ηφαίστειο, σε ηφαίστειο. Εσείς είστε μαμά? Μαμούνια. Α, εσείς είσαστε. Φίλοι. Ποιος ήταν? Βρε, πολύχρωμο στον κόσμο σου είσαι. Κανείς δεν ήταν. Τότε γιατί ανοίξατε και κλείσατε την πόρτα? Έτσι. Για να κάνει ρεύμα, να πουδιάσεις και να ησυχάσουμε από σένα. Νο. Τι κάνεις? Ορέστη, εσύ? Σε ενοχλώ? Όχι, όχι, μόνη μου είμαι. Κι εγώ και σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο. Δεν τα λέμε και πότε πρωί? Μόνο τα βράδια στο κλαμπ. Κι εγώ πρώτη φορά ακούω τη φωνή σου από το τηλέφωνο. Και πώς σου φαίνεται? Πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται ζεστή, γλυκιά,
Τρυφερή. Τότε θα σε παίρνω. Ποιο είναι. Και η δική μου. Πώς φαίνεται. Σαν μια φωνή που ξέρω που. Την ακούω πολύ καιρό, αλλά δεν την έχω συνηθίσει. Σαν γρίφος μου ακούγεται αυτό. Καλό είναι να υπάρχει ένας γρίφος. Για να το λύσουμε. Θα λυθεί μόνος του, όταν έρθει η ώρα. Συγγνώμη, Ροδούλα, χτυπάει το κινητό μου. Ναι, ναι. Ποιος. Έλα. Κόκκινα. Κόκκινα τα μάτια της. Καλά, μην κάνεις έτσι. Έρχομαι. Έρχομαι, σου λέω. Είναι γερία η Ελλάδα η Μάρβη. Έλα. Γεια. Μην κλαις. Έλα, Ροδούλα. Πρέπει να κλείσεις, ε. Θα σε ξαναπάρω σύντομα. Γεια. Έγινε, γεια. Yes. Yes. Βερενίκη, μήπως ξέρεις τον καφέ? Όχι. Πού πας, ρε μωρό μου? 100 φορές σας το πω. Είπαμε στο γιατρό για να πούμε τα δικά μας. Τι είναι αυτά τα δικά σας που δεν μπορούν να γίνουν και δικά μας? Αντρικά. Τι είναι αυτά, δηλαδή, τι θα χαζέψετε το Playboy? Μην είσαι κολλημένη, ρε Βερενίκη. Δηλαδή, όταν δύο άντρες συζητάνε, πάει να πει ότι λένε μόνο για γκόμενες. Δεν μπορούν να λένε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το είπε και ο Φρόιντ. Μη φωνάζεις, βρε πολύχρωμο. Θα μου χαλάσεις την ενυδάτωση. Αυτό το μωρέ. Μας έμαθε και το Φρόιντ. Αυτό δεν είπε για το ειδηπόδιο, ηλία μου. Δεν ξέρω, μαμά. Ρώτα τη Βερενίκη που τα ξέρει όλα. Ωραία. Μείναμε μόνες μας κλεισμένες στο σπίτι και ο κύριος ξεπορτίζει. Άμα το μάθουν αυτό οι φίλες μου οι κλάμπερς, έχω να φάω ένα τέτοιο κράξιμο, μαμά! Μην τα ακούω αυτό το μαμά, μαραίνομαι. Αφού είμαι κοπέλα του γιού σου, άρα είσαι μαμά. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να ξεχάσω και εσύ μου το θυμίζεις. Έλα, βρε κορίτσι μου, πες με όπως αλλιώς θέλεις. Πώς να σε λέω, δηλαδή, θεία? Και συνυφάδα. Όχι όμως, μαμά. Αχ, συνυφάδα μου, πού να είναι ο Ηλίας? Ελπίζω να μην τρέχει πίσω από καμιά βλαχίτσα, καμιά βοσκοπούλα. Ο γιος μου με τα γάρι, ποτέ. Τότε τι τρέχει? Γιατί μου κρύβεται? Βρε κορίτσι μου, τώρα εγώ προσπαθώ να ενυδατώσω το πρόσωπό μου και εσύ με ρωτάς κάτι άσχετα. Άσε με, θέλω να ανανεωθώ. Ανοίγεται νέος κύκλος στη ζωή μου. Εντάξει, σε αφήνω. Αλλά εγώ θα ανακαλύψω τι τρέχει. Γιατί η γιαγιά μου ήταν Σμυρνιά. Έχουμε σμυρνέικο πείσμα εμείς. Κάνα σμυρνέικο λουκούμι έχετε? Με πιάσει μια λιγούρα. Ερωτά μου, αγιάτρευτε. Και καημέ μου, μεγάλε. Ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. Μπαμπά, πολλούς καημούς και έρωτες ακούω πρωί-πρωί. Άλλη πράσα πήρες? Γιατί δεν σ' αρέσουνε? Αναγία μου, έλα φτιάξε μου ένα καφέ. Γιατί δεν έχεις χεράκια? Έχω, αλλά είναι κουρασμένα. Έλα, φτιάξε ένα πιο, γιατί έχω να βγάλω μέρα σήμερα. Βέβαια, έβγαλες ολόκληρο το βράδυ, που να βρεις τα κουράγια να βγάλεις και την ημέρα. Είναι αλήθεια ότι... κουράστηκα χθες το βράδυ, τα έδωσα όλα. Θεέ μου, τι επιδόσεις ήταν αυτές, αλλά χαλάλη. Και πού ξανακοιμήθηκες? Δεν θα σου δώσω και αναφορά. Αδελφή σου με, Κώστα μου, αίμα σου. Άμα δεν τα πεις σε μένα, σε ποιον θα τα πεις στον ομάρχη? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Έχω δώσει όρκο. Μπα πού? Σε αυτήν που κοιμήθηκε προχθές εδώ, στον καναπέ μας και σκεπάστηκε με το κουβερλί μας. Πολλά ρωτάς. Το καταλάβει ότι το κάνετε. Τη μια έρχεστε εδώ, την άλλη πάτε στο σπίτι της. Θα σας φάνει δρόμοι. Κάντε δουλειά σου, ας μας φάνει δρόμοι. Θα τους ξανά ασφαλιτοστρώσω. Δεν μου έχεις πει όμως. Από πού είναι? Από εδώ, από εμάς, από τα Φαρακλιάνικα? Έλα, παιδάκι μου, πήγαινε τώρα. Θα χυθεί ο καφέ σου, λέω. Τον ψήνω αργά. Σαν και εμένα. Πάντως, δεν είναι η προεδρίνα της Καστανιάς. Και πού το ξέρεις εσύ? Α, έχουμε ανοιχτή γραμμή τον τελευταίο καιρό. Παίρνει συνέχεια εδώ πέρα. Και πού είναι ο Κώστας μου? Και γιατί δεν απαντάει ο Κώστας? Ο Κώστας μου, σταματά, έχει καταδύσει καταπιεστική αυτή η γυναίκα. Έχω μετανιώσει η Κτρά που την έχω ευεργετήσει οικονομικά με το τρίτο πακέτο Ντελόρ. Γίνε κι εσύ λίγο πιο επιλεκτικός, Κώστα μου. Όχι πανφάγο. Δεν θα γίνω μόνο επιλεκτικός. Το έχω πάρει απόφαση. Θα γίνω μόνο γαμικός. Α, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Για μένα ναι. Κύθηκε πάπο! Σκούπισε τώρα! Κουτσομπόλα! Κάτι έμαθα όμως! Γεια σου, Ηλία. Τι σύντο
φάση. Δεν κατάλαβα, με παρακολουθείς. Τι λες, εγώ κάνω τζόκινγκ και έπεσα τυχαία πάνω σου. Γιατί βρε μωρό μου το κάνεις αυτό. Στο Λονδίνο ποτέ δεν το κάνεις. Τι λες, κάθε μέρα έκανα τζόκινγκ στο Hyde Park. Ναι, δεν το συνδυάζουμε με παρακολούθηση. Πας νόμος αίνης έχεις καταντήσει. Δεν φταίω εσύ, δεν το κάνω επίτηδες. Εσύ μου βάζεις ψήλους στα αυτιά. Εγώ φταίω που ζηλεύεις επειδή πάω στο γιατρό. Δεν ζηλεύω γι' αυτό. Ζηλεύω γιατί δεν με αγαπάς όπως στο Λονδίνο. Τι λες, μωρέ, χάθηκε η αγάπη μου κατά τη μεταφορά. Όχι, αλλά στα Φαρακλάνικα χάσαμε αυτό που ήμασταν. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο εδώ πέρα. Πολύ καθαρό αέρα έχει, πολύ οξυγόνο. Θες να την κάνουμε λίγο τα δυο μας. Ναι. Πάμε μια εκδρομή το γύρο. Και να ξαναγυρίσουμε. Δεν θες. Όχι, μόνο μετά από τη σύνταξή μας. Κατάλαβα. Wow, ναι, αυτό που κατάλαβες. Θα γίνουμε πολίτες του κόσμου, θα γίνουμε hippies, groupies. Yeah. Να ταξιδέψουμε. Γουστάρω. Ναι, αλλά στη μάνα μου πώς θα το πούμε. Μην ανησυχείς, η Ματίνα θα καταλάβει. Είναι τρελό τυπάκι στην υφάδα. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Θα το πάρεις ποτέ αυτό το μπάνιο, αλλά Κλεοπάτρα που σου ετοίμασα. Και ένα αγγίγμα σου κάτω από το τραπέζι. Ματίνα μου, τρελάθηκες. Έπεσε θερμοκρασία, κοίτα. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα φιλί. Τρεις βραστήρες άδειασα για να πετύχω τη θερμοκρασία του μπάνιου. Βαρέθηκα να πηγαίνω, έρχομαι η κουζίνα, μπάνιο με το θερμόμετρο στο χέρι. Εγώ δεν είμαι αδερφός, νοσοκόμος έχω γίνει, προϊσταμένος. Αχ, γρήγορα, και νιώθω τόσο όμορφα. Μα που τόση χαρά, να πάω να πάρω κι εγώ. Λαμού, λαμού, λαμού. Πού είχες πάει καλέ, στην όπερα? Αλλά τι λέω, με τέτοιο πρόεδρο που έχουμε, σιγά να μην δούμε όπερα στα Φαρακλιάνικα. Το πολύ πολύ κάνω κουτούκι. Αλήθεια, πώς σου φαίνεται ο πρόεδρος Κούρταλη? Όπως μου φαίνονταν πάντα, Ματίνα μου, αδιάφορος. Α, δεν έχεις δίκιο. Όχι, όχι, αγάπη μου, άχρωμος. Είναι ουράνιο τόξο. Άοσμος. Είναι λεβάντα. Και άγευστος. Είναι κουρκουμπινάκι. Τι λες, Ματίνα μου? Κουρκουμπινάκι είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Για τον Κούρταλη μιλάμε. Πρόεδρος Κούρταλης. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Το στόμα σου γεμίζει και όταν λες λαχανοντολμάς. Αλλά μην το κάνουμε θέμα. Είναι γοητευτικός. Έχει ένα βλέμμα. Βοδιού. Ένα χαμόγελο. Γαϊδάρου. Μια φουνούλα. Ουρακοτάμου. Γρηγόρακα, σου απαγορεύω να έχεις αυτές τις απόψεις για τον πρόεδρο Κούρταλη. Μωρέ, τι μας λες και σένα τι σε κόφτει. Να μην σε νοιάζει τι με κόφτει. Το μπάνιο μου κρύωσε, πήγαινε να το θερμομετρήσεις. Άσε με, θέλω να τραγουδήσω. Πώς αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοιτάς στα μάτια. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, λα 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 λα. Κοίτα να με θυμάσαι, όσο μακριά μου θα σε. Αφού καλά το ξέρεις, αγαπώ. Βίκυ, η πόρτα άνοιξε. Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις, δίπλα είναι. Είμαι απασχολημένος. Πώς είναι η αγελαδίτσα μας, η κουκλάρα μας, η κικίτσα μας. Καλά, μωρέ θα γίνει αυτή, καταπληκτική θα είναι. Ναι, καλά μόλις γίνει καλά. Μοσχαράκι για μοσχαράκι δεν θα αφήσει. Ήταν να με θυμάσαι, όσο μακριά μου θα σε. Λοιπόν, αν έχεις νεότερα, πάρε με, έτσι. Απ' τα πολλά μοσχαράκια μου κόπηκε η όρεξη για σήμερα. Να σου φτιάξω καφέ. Πώς φαίνεται αυτή η γραβάτα? Καταπληκτική. Πώς είναι το αγοράκι μου σήμερα, πώς ξύπνησε, γιατί δεν πήγε στην κάβα του? Γιατί ξύπνησε στον παράδεισο, γιατί να πάω στην κάβα? Στον παράδεισο, γιατί στον παράδεισο? Πες ένας άγγελος από τον ουρανό και βρέθηκα στην αγκαλιά του. Άγγελος, τι μυστήρια είναι αυτά, για πες μου, ας τα ενίγματα και λέγε τώρα. Έχει δώσει όρκο, δεν λύσει κανέναν τίποτα. Ο γαλλικός με τη λίγη ζάχαρη και το γάλα είναι έτοιμο. Συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε καφέ για σήμερα. Εσύ άμα πιεις καφέ θα σε πειράξει τα νεύρα σου. Ούτως ή άλλως τα νεύρα μου είναι πειραγμένα. Μπα, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από 10 χρονών έχω νεύρα πειραγμένα από τότε που γεννήθηκε η Βίκη. Όχι, δεν λέω γι' αυτό, για τον όρκο λέω. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Σοβαρή δηλαδή τι, έρωτας? Έρωτας. Δηλαδή, για πες μου τώρα, το προχωρήσατε ή στο φλερτ έμεινε? Ποιο φλερτ? Ποιο φλερτ? Αυτά τα πράγματα είναι να μένουν στο φλερτ. Μιλάμε φουλ του άσου μέσα. Φουλ του άσου. Ηφαίστειο, ηφαίστειο. Και ποια είναι αυτή τώρα? Ούτε σε μένα δεν θα πεις ποια είναι? Πρέπει να πάρω άδεια από αυτή. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, πες μου ένα πράγμα. Την ξέρω. Καλά. Καλά. Δηλαδή πόσο καλά? Κάνουμε παρέα? Πολύ. Πολύ κιόλα. Δηλαδή τη συμπαθώ? Όλο ο κόσμο τη συμπαθεί. Και έλα πες μου τώρα ποια είναι, θα με σκάσεις? Κι εγώ για να μη σκάσω, να μου επιτρέψει να πάω στην τουαλέτα. Έλα.
Έλα, Ορέστη, κάτσε και εσύ να πιεις τον καφέ σου. Θα με βοηθήσει με τα πράσα, θα φτιάξω παρασόπιτα. Θα σου βάλω και τη βοδιά. Όχι, όχι, όχι καλύτερα. Καλά. Ξέρεις τι μυστήρα είναι όλα αυτά που μου είπε ο Κώστας. Θα σου πω τώρα τι ξέρω εγώ. Για πες. Προχτές η λεγάμενη κοιμήθηκε στο σπίτι μας. Προχτές. Προχτές. Και χτες ο Κώστας πήγε στο δικό της. Χτες. Χτες, ναι. Μάλιστα. Και για λέγε, για λέγε. Δεν ξέρω ποια είναι, γιατί ήταν κουκλωμένη κάτω από τα σκεπάσματα και δεν την πρόσεξα, αλλά νομίζω ότι ο Κώστας είναι κολλημένος μαζί της. Κολλημένος, δηλαδή πόσο κολλημένος. Όπως ξέρεις. Δηλαδή, πολύ κολλημένος, εντάξει, ναι. Και γιατί δεν μου είπε τίποτα χθες που μιλήσαμε. Δεν ξέρω, μιλήσατε. Έχω ένα ραντεβού με μια γαϊδούρα. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάω, Βικάκι μου. Έλα, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο τώρα να κάνουμε και την πρασόπιτα που κόψαμε τα πράσα. Ορέστη. Τι έγινε? Έφυγε ο Ορέστης. Έφυγε. Τι του έκανες πάλι, του κόλλησες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είχε ραντεβού με μια γαϊδούρα. Βέβαια. Άψε τη μουλάρα, πήγε στη γαϊδούρα. Δεν είναι καθόλου επιλεκτικός. Τι να σου πω τώρα εσένα, τι να σου πω και εσένα, τι να σου πω. You are my destiny. Τι κάνεις, Ροδούλα? Καλά? Πολύ καλά. Ναι, ναι. Ναι, καλά είναι και η Μάρβη. Ναι. Τι κάνεις σε λίγο? Α, να τα πούμε λίγο. Α, σε 5-10 λεπτά. Τώρα δηλαδή. Ωραία. Σε περιμένω στο ιατρείο. Ναι. Γεια. Βρέθηκα από τη Μητρόπολη της Ευρώπης, στο Λόντον, στα Φαρακλιάνικα. Καταλαβαίνετε, συνυφάδα μου. Συνυφάδα. Καταλαβαίνω, συνυφάδα μου. Δεν είμαι και χαμελέον να αλλάζω τις συνηθίες μου από τη μια μέρα στην άλλη, να μαθαίνω προπαίδεις και κοκτέιλς, ενώ εγώ σπούδασα make-up artist και image maker. Δεν πολύχρωμο, κάποτε θα τα χρειαστούν και οι Φαρακλιάνοι αυτά. Ναι, σε 10.000 χρόνια. Δεν θα ζω τότε. Η Βερενίκη περνάει κρίση ταυτότητας. Το άκουσα στο ράδιο. Το παθαίνουν οι γυναίκες που ετεροαπασχολούνται. Και μαζί με τη Βερενίκη και η αγάπη μας. Περνάει κρίση η αγάπη σας. Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, μαμά. Την κρίση δεν καταλαβαίνω, παιδί μου. Πώς δεν την καταλαβαίνω. Γι' αυτό αποφασίσαμε. Να, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Τι αποφασίσατε, παιδί μου? Θέλετε να φύγετε, Όχι για πάντα. Μόνο για ένα ταξίδι, να γνωρίσουμε κι εμείς τον κόσμο. Αχ, βρε, αγόρι μου. Ακόμα δεν ήρθες και μου ξαναφεύγεις. Βρε, παιδάκι μου, δεν το σκέφτεσαι λίγο καλύτερα? Δεν έχω άλλο στον κόσμο, μόνο εσένα έχω. Κι εγώ μόνο εσένα έχω, μανούλα μου. Αχ, βρε, παιδί μου, θα μιλάμε πάλι από τα τηλέφωνα, όπως όταν σπούδαζες στο Λονδίνο. Δεν τα αφήνετε για το καλοκαίρι. Όπου και να πάτε τώρα, κακοκαιρία θα έχει. Θα κρυώσεις, παιδί μου. Πνευμονία θα πάθεις. Μαμά, μεγάλωσα. Μπορώ να προσέχω και μόνος μου. Θα το προσέχω εγώ, συνυφάδα μου. Και με το κλαμπ. Τι θα κάνω εγώ με το κλαμπ, Ποιος θα βάζει μουσική στο κλαμπ? Σου έχω φτιάξει 50 CD, κανονικά για πρόγραμμα. Α, έχεις φτιάξει. Και στο ταμείο, ποιο θα έχω εγώ αν όχι τη Βερενίκη? Είδαμε και πάθαμε να μάθει την προπαίδεια. Μπορεί να βοηθάει και η Σβετλάνα. Ναι, εντάξει, μπορεί, αλλά. Αχ, βρε παιδί μου, δεν ξέρεις πόσο θα μου λείψεις. Και εμένα θα μου λείψετε. Έλα και εσύ, βρε πολύχρωμο. Και εσύ θα μου λείψεις. Τι να πω, άντε, αφού θέλετε να φύγετε, ας φύγετε. Άντε λίγο να... έτσι να μείνω κι εγώ μόνη μου, να γλιτώσω από εσάς. Και πότε με το καλό, σε καμιά εβδομάδα? Απόψε. Απόψε? Τι λες, παιδί μου, τι απόψε? Δεν προλαβαίνω ούτε ένα σάντουιτς να φτιάξω. Δηλαδή, ένα πρόχειρο φαρμακείο. Τι ρούχα χρειάζονται, καλοκαιρινά, χειμερινά, τι? Μαμά, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μόνο μην στεναχωρηθείς. Θα στεναχωρηθώ, παιδί μου. Θα στεναχωρηθώ. Θα μιλάμε κάθε μέρα, Ναι, και θα στέλνουμε και κάρτες από όλο τον κόσμο. Ναι. Γοργόνα μου, σε
απόψε στις 9 στο κουτούκι του Μινόγιανη να ξεχυθεί και σήμερα η λάβα σου να με κάψει. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Σε φιλώ παντού, γοργόνα μου. Γρηγορακά! Αυτά είναι για σένα. Να τα βάλω στο βάζο. Θα δω. Σιγά, παιδάκι μου, θα μου ξεκολλήσει τα χέρια. Τι λέει? Τι να λέει, καλή χρονιά και χρόνια πολλά, τι είπα. Αμπά, τώρα το θυμηθήκανε. Σε λίγο θα σου βλύσουμε. Είναι παλαιοημερολογίτες. Ποιοι είναι? Κάτι φίλοι μου από την Δεσκένδη. Ποιος είναι, καλή, ο Κορμπατζόφ? Όχι, η Άννα Καρένινα. Πάρτα και βάλτα σε ένα βάζο πάνω στην τουαλέτα μου. Θέλω να τα βλέπω. Τέτοια περιποίηση στους φίλους από την Δεσκένδη. Είναι φίλοι καρδιάς. Και πώς δεν τους ξέρω? Θα τους μάθεις όταν έρθει η ώρα. Άμα τι να! Σήμερα λέω να πάμε νωρίς στο κλαμπ. Έχουμε μείνει πίσω στη διακόσμηση για τη γιορτή του κρασιού. Εγώ δεν μπορώ σήμερα. Έχω μια δουλίτσα. Τι δουλίτσα? Θες να την κάνω εγώ? Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι η ίδια. Εξαγωγή δοντιού θα κάνεις? Όχι. Μασάζ. Δεν θα σου κάνω εγώ. Έχει έρθει ένας καταπληκτικός Κινέζος. Μασέρ στην Τρίπολη και έχω κλείσει ραντεβού. Θα έρθω μαζί σου. Όχι, δεν θα έρθεις. Έχουμε πολλές δουλειές να κάνεις εδώ. Θα βοηθήσεις τα παιδιά με τις βαλίτσες. Θα βοηθήσεις τη Σβετλάνα με τις γυρλάνδες. Εγώ πάω να ετοιμαστώ για το μασάζ μου. Ό,τι πεις, Ματίνα μου. Γοργόνα μου. Πέρασε. Ωραία το έφτιαξες. Α, ναι. Δεν έχεις ξανάρθει? Όχι. Και συγγνώμη, ήρθα και με άδεια χέρια, έτσι ξαφνικά που με προσκάλεσες. Δεν πειράζει. Δεν σου έφερα τίποτα. Σαν τι να έφερες δηλαδή? Πώς. Ένα κουτί γλυκά. Δεν πειράζει. Παχαίνουν. Όμως... Τι είναι αυτό? Για σένα. Το έκοψα από το... απ' την αυλή της κοτσόνανας. Και δεν σε πήρε χαμπάρι? Τυχερίσαι, γιατί αυτή είναι παράξενη. Κι εγώ μια φορά που... καφέ. Ναι, ένα καφέ δεν τον έπινα. Ξύπνησα και αργά. Α, ξύπνησες αργά. Πολύ αργά. Δηλαδή, κοιμήθηκες χαράματα. Ζάχαρη. Πού το κατάλαβες? Υποψιάζομαι και την αιτία. Ζάχαρη. Ναι, ναι. Αλήθεια. Γάλα. Γάλα. Δεν έχω. Και γιατί θυμώνεις? Εγώ θυμώνω. Γιατί να θυμώνω? Χθες άλλα με έχεις αφήσει να καταλάβω. Εγώ? Εσύ δεν ήσουν αυτή που έλεγε πως αν δεν είμαι ερωτευμένη με κάποιον δεν μπορώ το άγγιγμά του? Πόσο μάλλον το κορμί του. Ορίστε. Το ίδιο πιστεύω και σήμερα. Ναι, μετά τη χθεσινή μας νύχτα πιστεύεις το ίδιο. Ακριβώς. Εγώ μετά τη χτεσινή μας νύχτα και δηλαδή μετά τη συζήτησή μας, το πιστεύω ακόμα πιο πολύ. Μετά τη χτεσινή μας κουβέντα, πώς μπόρεσες να συνεχίσεις τη νύχτα σου? Δεν μπόρεσα. Έμεινα άϊπνη. Έμεινες άϊπνη, αλλά όχι μόνη. Όχι. Το παραδέχεσαι δηλαδή? Ναι. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, εγώ σου λέω ότι... Τι? Σε σκεφτόμουν όλη νύχτα. Και εσύ δεν χαίρεσαι. Με σκεφτόσουν. Δεν. Τι λέμε τόση ώρα? Αλήθεια. Αλήθεια. Κι εγώ σε σκεφτόμουν. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, τι λέμε τόση ώρα? Ναι, μαντουλά μου.
να σε χαιρετήσω. Με τι κουβαλάς, βρε πολύχρωμο εκεί? Τα για μακιγιάζ μου. Και ο Ηλίας τι κουβαλάει, τα ντε μακιγιάζ σου? Ο Ηλίας κουβαλάει τα συντή του. Καλά ρούχα, ποιος πήρε, βρε παιδιά? Οι χίπης δεν τα είχαν ανάγκη. Σιγά, σιγά. Σιγά. Α, παπα, έτσι παραπατώντας θα γυρίσετε τον κόσμο, βρε παιδιά. Έλα, Μανούλα μου, να σε φιλήσω. Ναι, κάτσε εσύ. Παιδί μου. Αχ, να προσέχετε. Να σκεπάζεσαι τα βράδια και πάντα με το φανελάκι σου, εσύ, έτσι. Έλα, σήκω πολύ χρωμό. Όπα! Ηλία μου. Στο καλό. Να προσέχετε. Στο καλό. Να τρώτε, μην ξεχνάτε. Τρία γεύματα τη μέρα, Ηλία μου, έτσι. Και πρωινό, παιδί μου. Πρωινό. Να προσέχετε. Και τηλέφωνο κάθε μέρα, Ηλία μου, ε. Στο καλό. Γεια. Στο καλό. Αχ, πάλι μείναμε τα δυο μας, μόνα. Πάλι καλά που μας στέλνουν καμιά ανθοδέσμη να μας κάνει παρέα. Τρως από την προσώπητα που σου φτιάξα. Νηστεύω. Είναι από τα πράσα που δεν με βοήθησες να καθαρίσουμε, θυμάσαι? Θυμάμαι, τόσο παλιά. Θες να με εκδικηθείς. Πονηρούλα. Γιατί είσαι έτσι νευρικός, τόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιατί τόση ώρα τι κάνουμε, δεν μιλάμε, ρε Βίκη. Εντάξει, αλλά μαζί σου δεν ξέρεις πώς περνάει η ώρα, ούτε το καταλαβαίνω. Περνάει, άτιμη, περνάει και πίσω δεν γυρνάει. Δεν ήξερα τι κάνεις και δουλειές. Κάνω. Κάνω, κάνω, κάνω. Η Ρένα και η Χαρούλα δεν σε βοηθάνε? Με βοηθάνε. Σε βοηθάνε. Ωραίος φίλος είσαι κι εσύ όμως. Τόση ώρα εδώ πέρα και δεν μου έχεις πει τίποτα. Τι να σου πω, ρε Βίκη, το να κάθεις στο ύμνο. Αδυνάτησα. Τι έκανες? Ναι, τώρα που το λες, φαίνεται, μπράβο. Τώρα, εκτός από ξεσκόρισμα, κάνω και σφουγγάρισμα. Μπράβο, ρε Βίκη, τα κατάφερες. Φέρε το πιάτο. Χίλια συγγνώμη, αχ. Άστο, άστο. Καλύτερα, έλα να καθίσουμε. Κάτσουμε, αλλά δίπλα-δίπλα να κάτσουμε. Δίπλα-δίπλα, κάτσε. Μάλλον καλύτερα όχι. Σήκω. Αφού το λες εσύ, να σηκωθώ. Τώρα που το λες, όχι αδυνάτησες, η μισή έχεις γίνει. Ου, βάλε το παλτό σου. Βάλε το παλτό σου. Ξέρεις γιατί ταιριάζουμε εμείς οι δύο? Γιατί? Γιατί έχουμε το ίδιο χιούμορ και έτσι δεν σε παρεξηγώ. Όχι, δεν σε παρεξηγώ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για τον Κούρταλη, είσαι σίγουρη ότι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ε? Βέβαια, δεν τα είπαμε, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα είπαμε. Και, δηλαδή, αν τον έβλεπες με μια άλλη γυναίκα, δεν θα ζήλευες, θα ζήλευες. Όχι και να ζηλεύσω τον Κούρταλη, Ματίνα μου. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, αν έβλεπες τον γιατρό με μια άλλη γυναίκα, θα ζήλευες? Εγώ τον Ορέστη, αφού σου είπα ότι είμαστε πια φιλαράκια. Ωραία, ωραία. Να σου πω, γιατί με ρωτάς συνέχεια για τον Κούρταλη? Γιατί... Τι ωραία γυρλάντα που έφτιαξες! Τι είναι αυτά που κρέμονται, ζαρτιέρες? Όχι και ζαρτιέρες, Ματίνα μου. Κάτι τσαμπάκια θα μπουν εδώ. Αχ, ωραία, ωραία. Μα πολύ ωραία. Όλα μου φαίνονται τόσο όμορφα σήμερα. Αχ, και εμένα μου φαίνονται τόσο όμορφα. Εσένα γιατί? Γιατί εγώ ξύπνησα μια χαρά σήμερα και εσένα γιατί? Εμένα γιατί κοιμήθηκα πολύ καλά χτες. Είχα έτσι το ρεπό και ξεκουράστηκα. Κι εγώ έχω ρεπό σήμερα, ναι, και θα ξεκουραστώ κι εγώ. Εσύ θα μείνεις στο μαγαζί? Ναι, θα μείνω. Αφού πρώτα φύγω και ξαναγυρίσω κατά τις 12, 1, 2, 3. Τρεις? Και πού θα πας τρεις? Έτσι που λέει ο λόγος. Έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με κοινόν. Με ποιον, Ματίνα? Με το Μασέρ. Α, είναι ένας πολύ καλός Κινέζος που θα τρίψει τη Ματίνα μας κινέζικα. Να, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, και επειδή είναι στην Τρίπολη, πρέπει να πάω να ετοιμαστώ για το Κινέζο. Ροδούλα μου, θα τα πούμε αύριο. Ναι, και έχουμε να πούμε πολλά. Έλα γρήγορα, εγώ θα μείνω λίγο μαζί του να του δείξω πώς φτιάχνονται οι γυρλάντες. Καλό τρίψιμο, αδερφούλα μου. Α, μερσί. Ωραίο βουάρ. Γρηγόρουγκο! Ήρθα για την γκυρλάντα. Εγώ να φέρω.
Δεν σου είπα. Όχι, δεν μου είπες. Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σου αυτή την εποχή. Υπέροχα. Κι εγώ αυτό είπα. Βίκυ, πρέπει να φύγεις. Γιατί τόσο νωρίς με βαρέθηκες? Όχι, όχι, αλλά περιμένω μία. Έναν ασθενή. Και τι, αφού κι εγώ τα αγαπάω τα ζώα. Ναι, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ζώο πρέπει να το εξετάζω μόνος μου, κατάλαβες. Γιατί τέτοια ειδική μεταχείριση? Γιατί έχει μια πολύ βαριά ασθένεια. Κολλητική. Και εσύ δεν κινδυνεύεις. Ναι, αλλά εγώ έχω δώσει και έναν όρκο. Θα μείνω κι εγώ εδώ να κολλήσω μαζί σου. Αποκλείεται. Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Δεν γίνεται. Πρέπει να το εξετάσω μόνος μου. Σε παρακαλώ, Βίκυ. Μα τι είναι αυτό το ζώο? Είναι κατσίκα. Έχει μια παράξενη λίμωξη η οποία μεταδίδεται με τον αέρα. Ωραία, το αποφάσισα. Ναι. Θα μείνω κι εγώ εδώ. Αποκλείεται, Βίκυ μου. Αυτό αποκλείεται. Πρέπει να φύγεις τώρα αμέσως. Εγώ δεν το αντέχω αυτό εδώ το πράγμα. Θα περάσω αύριο. Όχι, να μην περάσεις αύριο. Γιατί? Γιατί? Γιατί πρέπει να απολυμάνω το ιατρείο. Γεια σου, Βίκυ, στο καλό. Γεια. Γεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να τη δω αυτή την κατσίκα. Γρηγόργο! Έλα κοντά μου να καρφώσεις. Καρφώνω και από εδώ. Ο καθένας καρφώνει τη μεριά του. Εκάρφωσε και τη δικιά μου σαν άντρας, πώς τε. Μωρίστε. Δεν με πρόσεξες καθόλου σήμερα. Τι να προσέξω? Τίποτα. Γρηγόργα, έρχεσαι να με κρατάς λίγο τη σκάλα για να κρεμάσω την γκυρλάντα. Ελπίζω να σταματάνε εδώ οι εμπνεύσεις της Ροδούλας. Σκοψομεσιάστηκαν να κολλάω τις δημιουργίες της. Τα νεύρα μου πια! Κρατάς? Κρατάω. Κρατάς γερά με τσαμπουκά. Ναι, κορίτσι μου. Μα τι ανασφάλειες έχει πιάσει σήμερα. Και να πέσεις το ένα μέτρο ύψος θα πέσεις. Μήπως να βάλουμε και δίχτυ? Με τσίμπησε κουνούπι. Τώρα μες το χειμώνα. Μα τι κουνούπι είναι αυτό που δεν σκοτώθηκε με τον παγιωτό? Από Αφρική. Κουράγιο. Παραλίγο να χτυπήσω το πουντάρι μου. Μα τι έπαθε σήμερα, μία τα πόδια, μία κουνούπια, είσαι καλά? Με πονάει λίγο. Το τρίβεις? Εντάξει. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά, μην το φοβάσαι. Πιάστηκε κιόλας, όλα μαζί. Μωρέ, τι πιάσιμο είναι αυτό, τρομερό. Και το πιάσιμο είναι τρομερό, αλλά και τον πότε. Μου έσωσες τη ζωή. Ναι, Άγιο είχαμε. Κουράστηκα, ώρα να φεύγω. Πού πας? Σπίτι μου, να φρεσκαριστώ λίγο. Θα βάλεις και κουλόνια? Ναι, θα βάλω. Μην νομίζω το ξέχασα. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι στο σαβουάρ, πήρε το αγόρι μου. Μόνο στο σαβουάρ. Παντού καλό είναι το αγόρι μου. Μινό Γιάννης Τζούνιορ, πιάσε μια ποικιλία και από το καλό κρασί, ξέρεις, αυτό το στανιεριστό. Θες να με μεθύσεις πάλι? Ναι, να σε μεθύσω για να δω τις αντοχές σου. Λοιπόν, τώρα ή μετά? Κυρίως για μετά. Μετά δεν μπορώ, θα πάω στο Χίρες Κλαμπ. Δεν νομίζω. Γιατί? Δεν θα σε αφήσω. Και πώς θα με εμποδίσεις? Με τα φιλιά μου. Είσαι άγριο αγόρι τελικά, Τέτοια αγόρια ταιριάζουν στις γοργόνες. Ω, να το παλικάρι. Τελειώτης. Χαιρετίσματα στον πατέρα σου, λεβέντη μου. Και από μένα. Πω, φοβερά πράγματα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό. Καλή ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ένα παϊδάκι για την κυρία.
κοφτερά δοντάκια είναι αυτά. Και κρασάκι, παρακαλώ. Το στενιαριστό. Βλέπω το τραβάει η ψυχούλα σου. Ορίστε. Ησυχία της γοργονοκατάστασης. Όλο το βράδυ δεν θα μείνω. Και κάνει και κρύο. Έχει εδώ η Ροδούλα. Την έβαλε η Καλαματίνα. Για να δω. Γεια. Άργησες. Όχι και άργησα. Θέλω να πω, ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Απ' την Κοτσόνενα. Απ' τη Βαγγέλενα. Έτσι όπως πας, θα μαδίσω όλα τα φαρακλιάνικα. Μου λείψες. Και εμένα. Just too good to be true. Can't take my